centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Έχει μια αξία να ακούσουμε τους ανθρώπους που έπαθαν αυτές τις ζημιές. Κυρία Βούλα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά και εμείς, καλά και εμείς. Πόσο χρονών είστε, κυρία Βούλα? Είμαστε 73. 73. Ναι. Έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή σου? Όχι, 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 σε παρακαλώ, όχι. Τώρα τα χάσα και τα αυγά μου και τα καλάθια μου. Θέλω να μας περιγράψεις πώς έζησες όλη αυτή την καταστροφή που έγινε στο χωριό σας. Έχω πάθει τράχ, έχω πάθει πίεση, έχω πάθει... τράχτηκα πολύ, όλα τα παιδιά μου εδώ φοβήθηκαμε. Πού ήσουν την ώρα που έπεφτε αυτό το τρομερό χαρτί? Ήμουν στην κουζίνα, ναι, και έσπασε η κουζίνα μου σε 4 μέρη και με έπεισε πάνω ένα μεγάλο τέτοιο, αλλά ευτυχώς με έκανε λίγο ζημιά. Πρέπει να πούμε ότι το σπίτι της κυρίας Βούλας το τρύπησε, ναι, το χαλάζι τη σκεπή, τρύπησε και από εκεί και μετά, νομίζω, έτσι δεν είναι, κυρία Βούλα? Ναι, ναι, έπεισε όλο μέσα στην κουζίνα. Έφυγε όλο το σύστημα μέχρι κάτω, τα νερά, ναι, και το χαλάζι έφτασε μέχρι το σπίτι μέσα. Τρύπησε και τα μέσα πάντα. Στο σπίτι και πάνω το δεύτερο όροφο. Τρύπησαν τα πάντα, λοιπόν, ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μήπως είναι, γιατί μου είπαν ότι έχει πάθει πολλές ζημιές στο σπίτι. Πάρα πολύ ζημιά. Ίσως όλο το χωριό, παιδιά, όλο το χωριό. Ίσως είναι και το σπίτι σας που έχει πάθει περισσότερες ζημιές, κυρία Βούλα. Πιο πολύ, ναι, το δικό μας, όλα. Όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα. Ακούς, εδώ έξω, πόρτες, παράθυρα. Πες μου τώρα, κυρία Βούλα, το εξής. Αν βρέξει τώρα, τι θα συμβεί στο σπίτι σας και στα σπίτια σας εκεί? Παιδιά, κατακλυσμό. Πάει, χαθήκαμε. Χθες λοιπόν, είχαμε εδώ στην εκπομπή μας και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος είπε ότι μη κάνετε επισκευές γιατί θα χάσετε την επιδότηση. Τον απάντησα. Και ήρθαν οι άνθρωποι. Δεν περιμένω το κράτος να περιμένω πότε θα βγάλει απόφαση για να έρθει να το δουν. Δεν, όχι. Όχι, θα το κάνω. Πόσο σύνταξη παίρνεις, κυρία Βούλα, αν επιτρέπεις? Ορίστε. Πώς είναι η σύνταξη που παίρνεις? Εγώ 490. Με 490 λοιπόν ευρώ, πώς θα τα κάνεις όλα αυτά, κυρία Βούλα, χωρίς κάποια βοήθεια? Τίποτα. Παιδιά, ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορείτε. Ό,τι μπορώ. Να σώσω λίγο το σπίτι μόνο. Όταν ήρθαν χθες, γιατί χθες ήρθε εκεί ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης, ο κύριος Σαββόπουλος, ήρθε κόσμος εχθές να σας μιλήσει για αυτό το θέμα. Ναι, μίλησαν ότι περιμένετε να έρθει η δοκίμηση. Περιμένετε, μην κάνετε δουλειές. Μην κάνετε δουλειές. Ναι. Εγώ όμως τον απάντησα. Είπα ότι εγώ δεν μπορώ να περιμένω. Μάθαμε ότι τον απαντήσατε και μάλιστα μάθαμε ότι ήσασταν και πιο έντονοι που κάνατε αυτό το διάλογο και γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο σήμερα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βούλα, όταν τους λέγατε ότι εγώ θα το κάνω, τι σας απαντούσαν? Τίποτε. Τίποτε. Σας έδωσαν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες πότε μπορούν να έρθουν αυτά τα χρήματα της ενίσχυσης? Μας είπαν μετά από 10 μέρες, από 15, σε ένα μήνα, δεν ξέρουμε. Και όταν τους λέγατε ότι εγώ άμα βρέξει 15 μέρες εδώ θα πνιγούμε ζωντανή, τι θα γίνει, δεν μπορούσαν να σας απαντήσουν, έτσι? Μάλιστα. Παιδιά, η ζημία είναι μεγάλη όλο το χωριό. Όλο το χωριό. Και στα σπίτια και στα αυτοκίνητα και στις καλλιέργειες που έπαθαν. Παντού, τα πάντα, δεν άφησε τίποτα. Τα πάντα. Τραπέζια, καρέκλες, ηλιακούς. Έχετε ρωτήσει μαστόρους που μπορούν να σας επιδιορθώσουν τις βλάβες εκεί? Ναι, έχω το πει. Τι σας είπαν? Σας είπαν πόσο μπορεί να στοιχήσει? Τι σας είπαν εκεί, κυρία Βούλα? Θα δούμε, παιδιά, ακόμη δεν... Δεν μπόρεσαν να σας πούν ακόμη τιμή. Πρέπει να το δουν για να σας πούν και πόσο περίπου μπορεί να στοιχήσει. Εγώ, παιδιά, το κάνω το σπίτι τώρα. Έφερα μαστόρους, ναι. Εσείς είστε αποφασισμένοι, κυρία Βούλα, λοιπόν, να το κάνετε. Το φέρατε τους μαστόρους να το κάνουν. Ναι, το κάνω. Αν όντως, γιατί εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Ναι. Απορούμε κι εμείς γιατί πρέπει να περιμένει ο κόσμος την ώρα που μπορούν να βγουν κάλλιστα οι φωτογραφίες. Υπάρχουν και από τον αέρα φωτογραφίες. Ναι, αυτά δεν τα είδαν, δεν ξέρουν. Άρα οι φωτογραφίες των καταστροφών υπάρχουν. Ναι. Το σπίτι σας δεν το έβγαλαν επίσης φωτογραφίες, κυρία Βούλα? Βεβαίως.
Ναι. Άρα λοιπόν, γιατί πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή, τι θα γίνει, δηλαδή. Πρέπει να έρθει η επιτροπή από την Αθήνα. Μα η επιτροπή ας δει τη φωτογραφία. Ποιος, δεν ξέρω. Είναι όντως και δική μας απορία, γιατί πρέπει να περιμένει ο κόσμος 10 και 15 μέρες για να μην χάσει την οικονομική βοήθεια. Αυτό δεν το ξέρω, παιδί μου. Έτσι λένε οι νόμοι τώρα. Τώρα τι νόμοι είναι αυτοί και τι γραφειοκρατία είναι αυτή. Και σε τι ταλαιπωρία μπαίνει ο κόσμος, ποιο νοιάζει. Εδώ ας το δούμε λίγο. Μοιάζει μας που έχουμε τα σπίτια ρίμγανε. Η επιτροπή που θα έρθει μετά από 10 μέρες για να σας δώσει τα χρήματα, αν ήταν το δικό του σπίτι, θα περίμεναν 10 μέρες να βρέχει από πάνω. Εκεί δεν το ξέρω. Εγώ όμως δεν μπορώ. Άστε. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά, έχω, είμαι λίγο τρακ. Έχετε. Και δεν μπορώ να μιλήσω. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε πολύ, αλλά εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Και για να μας δώσετε έτσι το κλίμα. Ευχαριστώ και το κανάλι σας. Πόσοι κάτοικοι είστε εκεί μόνιμοι, βέβαια, ήταν της Παναγιάς και ήρθατε. Πάνω είμαστε κανά 30-40. Ήταν όμως πολύ περισσότεροι, γιατί ήταν η μέρα της Παναγιάς και είχε έρθει κόσμο στο χωριό του να περάσει την Παναγιά. Ήταν 40-50 αυτοκίνητα. Συνολικά τα αυτοκίνητα ήταν 91 που έπαθαν ζημιές, γιατί βρέθηκαν και άλλα αυτοκίνητα. Ήταν και πάνω και κάτω, ναι. Ναι, οπότε είναι περίπου. Περίπου πόσα γύρω στα 91, δεν ξέρω παιδιά. 91, 91 ακριβώς. Ναι, 91. Έτσι έχω ακούσει. Ναι, ναι. 91 σπίτια. Ναι. Μάλιστα. Ηλιακούς κανένας, όλοι. Λοιπόν, οπότε, κυρία Βούλα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι, και εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι να κάνετε γρήγορα το σπίτι σας και εύχομαι επίσης να πάρετε και την αποζημίωσή σας. Και όχι μόνο εσείς και όλος ο κόσμος. Ναι. Μια ακόμη ερώτηση όμως. Εσείς είστε αποφασισμένοι και λέτε θα πάω να το φτιάξω. Οι υπόλοιποι στο χωριό μπορούν, σκέφτονται το ίδιο, θα το φτιάξουν ή θα περιμένουν. Δεν ξέρω, παιδί μου, τι θα σας απαντήσω και όχι. Δεν μπορώ. Εντάξει. Κυρία Βούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, και καλημέρα. Και καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έγινε, γεια σας. Γεια, γεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.